έρθει έτσι όλοι, ακόμα μία χαλαζόπτωση έπληξε το χωριό Λεβίδι, τις καλλιέργειες. Ό,τι είχε απομείνει από την προηγούμενη κακοκαιρία στις περίπου 12 νομίζω Ιουνίου, ήρθε να το αποτελειώσει αυτή η κακοκαιρία. Πείτε μας τι έγινε χθες στο χωριό. Όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες που σας φέραμε εδώ πέρα, ξεκίνησε η νεροποντή 4 η ώρα περίπου, κράτησε τουλάχιστον για ένα δίωρο κατακλυσμός. Και μετά συνέχισε με χαλάζι ενδιάμεσα. Κεραυνούς, αστραπές, κακό. Φανταστείτε τώρα ότι δέματα 25 κιλά περίπου τριφύλια επίπλεαν πάνω στο νερό. Κάποια κομμάτια με ντομάτες έμεινε μόνο το στέλεχος. Κόπη να κάνω όλα. Ό,τι έμεινε τα κρυθάρια τα ακούμπησε στην γη. Πέρα ότι κόβει το στάχι και το πετάει κάτω, αυτά ακούμπησαν στην γη. Είναι, ούτε πρόκειται να θεριστούν. Τα χορτάρια άρχισαν και έφτασαν ένα μέτρο. Ήθελα να απευθυνθώ στους αρμόδιους, όπως και την άλλη φορά. Προσωπικά στον διοικητή του ΕΛΓΑ, θα έπρεπε να έρθει, να έχει έρθει ήδη στο Λεβίδι. Το Λεβίδι αποτελείται από 7-8 κοινότητες με 40.000 στρέμματα καλλιέργειες. Δεν ήρθε κανείς μέχρι στιγμής ούτε ένα κλιμάκιο να πει στον κόσμο τι γίνεται. Απευθυνθήκαμε σαν ένωση. Αλλά τώρα θα περιμένουμε να απευθυνθούμε στον καινούριο υπουργό. Δεν ξέρω τι κάνει ο διοικητής του ΕΛΓΑ, δεν ξέρω γιατί δεν έρχεται εκεί πέρα να έρθει ο ίδιος με το επιτελείο του να μας πει τι θα κάνουμε. Είπανε να κόψουμε τους βίκους και τα σανά να τα δούνε κομμένα. Τώρα που τα πήρε η θάλασσα, τι θα δούνε. Κάνω έκκληση. Τώρα η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Από την προηγούμενη φορά που είχαν σημειωθεί πάλι ζημιές, περίπου νομίζω στα μέσα Ιουνίου, πριν 10 μέρες, έχει βγει αναγγελία για τις ζημιές. Αναγγελία βγήκε, αλλά έχουμε περιθώριο μέχρι την Τετάρτη. Αλλά δεν ήρθε και ένας αρμόδιος να πήρε παιδιά εδώ, τι έγινε, τι κάνουμε, πώς είναι. Δεν παρουσιάστηκε κανείς. Ήρθε μετά αυτό. Πρόλαβαν μερικοί και έδεσαν κάποια πράγματα υποβαθμισμένα μένα, αλλά έδεσαν κάποια δέματα. Μετά ήρθε αυτό το κακό και σας λέω ότι είναι 7 κοινότητες. Αποτελείται αυτός ο κάμπος πέρα από το Λεβίδι, είναι και οι άλλες κοινότητες που είναι ολική η καταστροφή. Πρέπει να κάνουν κάτι, δεν ξέρω. Και η κυβέρνηση τώρα τι θα κάνει, δεν είναι μόνο να ψηφίσουμε και βγήκανε και κάνανε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.